Το να φτιάξουμε ένα στεφάνι για να γιορτάσουμε τη γιορτή των λουλουδιών το επιβάλλει παράδοση την Πρωτομαγιά. Στις γειτονιές συναγωνίζονται για το ομορφότερο και το μεγαλύτερο. Ό,τι όμως και να κάνουν, σίγουρα δεν μπορούν να φτάσουν το στεφάνι γεμάτο λουλούδια που έφτιαξε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βρυσών στον Αποκόρονα. Πέρυσι είχε διάμετρο 3 μέτρα και φέτος έφτασε τα 6. Ήταν τόσο βαρύ με αποτέλεσμα να το πιάσουν αρκετά άτομα για να το μεταφέρουν. Ενώ στη συνέχεια ανέλαβε γερανός για να το κρεμάσει σε ξύλινη γέφυρα της πλατείας του χωριού. Οι Βρύσες από παλιά γιορτάσανε την Πρωτομαγιά, είχαν παράδοση. Τα τελευταία χρόνια αυτό είχε σταματήσει. Και ψάχνοντας να βρούμε κάτι να ξαναγίνει ένα πανηγύρι στο χωριό μας, ήρθε η ιδέα του Στεφανιού. Είχαμε κάνει πέρυσι ένα μικρό, 3 μέτρα. Αυτό εδώ είναι 6 μέτρα διάμετρος, περίμετρος 18. Είναι επίκαιρο το μήνυμα, διότι ο κόσμος βιώνει στο πετσί του, θα έλεγα, την εξαθλίωση παγκόσμια, αφού ζει το μεγαλύτερο ποσοστό κάτω από τα όρια της φτώχειας. Στέλνει όμως ένα μήνυμα αισιοδοξίας, μιας και είναι και η μέρα των λουλουδιών, ένα μήνυμα ελπίδας. Και από ένα μικρό χωριό λοιπόν το Αποκόρονα, από τις Βρύσες, στέλνουμε και εμείς το δικό μας μήνυμα, όχι μόνο στον Αποκόρονα, αλλά πανταχού της γης. Ότι μέσα από ενότητα, μέσα από σύνθεση και συνεργασία, όλοι μαζί μπορούμε να προσδοκούμε και να ονειρευόμαστε ένα καλύτερο αύριο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος θα την καθιερώσει τη γιορτή, μιας και έχει μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Να σημειωθεί ότι για την κατασκευή του δούλεψαν περίπου 50 άτομα και ήταν έτοιμο μόλις σε 3 ώρες. Είναι πολλά, είναι άγρια και πολλά είναι από τα σπίτια, από τους κήπους. Έφερε ο κόσμος, κόψαμε και εμείς για την αρχή, τη βάση. Πρώτα με τη βάση ξεκινήσαμε με κλαδιά μεγάλα για να μπορέσει να γεμίσει, γιατί δεν είναι εύκολο να γεμίσει με μπουκετάκια. Τα μέλη του συλλόγου βλέπουν με καλό μάτι και το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, αφού κάθε χρόνο θα βάζουν ως στόχο την κατασκευή μεγαλύτερου στεφανιού. Του χρόνου ίσως θα προσπαθήσουμε να καταφέρουμε να μπούμε. Αν μας βοηθήσετε και έχουμε πολλούς χορηγούς, θα το κάνουμε. Γύρω στα 50 με 60 άτομα, παιδάκια μεγάλοι, όλες τις ηλικίες, από όλες τις ηλικίες κόσμος. Τέλος, το εντυπωσιακό πρωτομαγιάτικο στεφάνι θα παραμείνει στη γέφυρα μέχρι τη γιορτή του Κλείδωνα στις 23 Ιουνίου.